Αεροσκάφος της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας τύπου Τουπόλεβ συνετρίβει το πρωί της Κυριακής στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην περιοχή Σότσι, μεταφέροντας μάλιστα 92 επιβαίνοντες, 84 από τους οποίους ήταν επιβάτες, ενώ 8 άτομα ήταν του πληρώματος. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος απογειώθηκε στις 5 παρά 20 ώρα Ελλάδος από την πόλη Αντλέρ που βρίσκεται νοτίως του Σότσι για μια πτήση ρουτίνας με προορισμό τη ρωσική αεροπορική βάση, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο της Ρωσίας. Μεταξύ των επιβατών ήταν πολλοί στρατιώτες, 9 δημοσιογράφοι αλλά και μέλη της διάσημης Ensemble Αλεξάνδροφ, μία από τις χοροδίες και τις χορευτικές ομάδες του ρωσικού στρατού που μετέβαιναν στη Συρία για να μετάσχουν στις γιορτές στην αεροπορική βάση για την πρωτοχρονιά. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, διέταξε τη συγκρότηση Επιτροπής Έρευνας υπό τον Πρωθυπουργό Δημήτρη Μετβέντεφ, η οποία θα διαπιστώσει τα αιτία της συντριβής του στρατιωτικού αεροσκάφους. Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας να συγκροτηθεί και να ηγηθεί η Κυβερνητικής Επιτροπής Έρευνας, η οποία θα διαπιστώσει τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους στο Σότσι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ο πιλότος Ρόμαν Βολκόφ είχε περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης στον ηγετικό του, γεγονός που τον έκανε αρκετά έμπειρο. Το αεροσκάφος είχε κατασκευαστεί το 1983 και η τελευταία τεχνική συντήρησή του έγινε το περασμένο Σεπτέμβριο. Ενώ δυσάρεστο είναι επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επιζώντες στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους. Η πιο τραγική αλλά και συνάμα απίστευτη ιστορία ήταν η ιστορία του τραγουδιστή Βαντί Μαμάνιεφ που έμεινε εκτός της αποστολής που θα πήγαινε στη Συρία για τις εορταστικές εκδηλώσεις πρωτοχρονιάς λόγω γέννησης της γυναίκας του. Ο τραγουδιστής μάλιστα αναφέρει τα εξής: «Το παιδί μου γεννήθηκε και είναι μόλις λίγων μηνών. Το μεγαλύτερο είναι 10 ετών και το μεσαίο 5 ετών. Η σύζυγός μου δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνη, γι' αυτό ζήτησα την κατανόηση του διευθυντή της ορχήστρας και συμφώνησε. Ως αποτέλεσμα, στέκομαι εδώ μπροστά σας, ενώ υποτίθεται ότι θα ήμουν στη συγκεκριμένη πτήση».